η πόρτα μας ξανά χτυπά. Όλοι οι φίλοι που ήρθαν με χαρά. Μουσική και αρχίζει ο χορός. Πάτω τέρι σου και βάλε μπρος. Η νύχτα γλυκιά, τα πότα πολλά. Ελάτε παιδιά, συντροκιά. Θα περάσουμε καλά. Το πανική γενιά τους παιδιά. Έλα μαζί με τον χορό και εσύ. Εδώ μας όλοι κολλητοί. Τα βλέμψα παίζουν το σκοπό. Τα κρουστά το τρελό ρυθμό. Ήρθε η ώρα κόσμος για να δει πως περνάμε το καλά μαζί. Η νύχτα γλυκιά, τα φώτα πολλά. Ελάτε παιδιά, συντροφιά. Και τώρα ο βασιλιάς της κινούμενης κωμωδίας, ο Μίκι Μάουζ. Γεια σας παιδιά, η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα σπορ. Και έχουμε μερικά πραγματικά ωραία σπορ. Φύγαμε! Ανάψτε λοιπόν το δαυλό. Φωνάξτε πολύ δυνατά. Δύναμη, δύναμη και ορμή. Η ομάδα προχωρεί. Γκολ, ξανό. Και μην ξεχνάτε να κάνετε το κύμα. Τώρα σηκωθείτε όλοι, καθώς ο Γκούφι τραγουδά τον εθνικό μας ύμνο. Ω, όμορφε ουρανέ γλυκέ. Αυτός δεν είναι εθνικός ύμνος. Κάπου εδώ τα έχω γράψει τα λόγια. Four amber waves of rain. Four purple mountain. Majesties above the fruited plain. America, America. God shed his grace on me and crowned my good with brotherhood. From sea to shining sea. Δεν ξέρω, Ντόναλτ, πρέπει να είσαι φύλαθλος και εσύ είσαι... είσαι λίγο νευρικός. Έτσι, αφού είσαι καλός φύλαθλος όπως λες, θα βρούμε κάτι να κάνεις στο σημερινό σοου. Εντάξει, αυτή τη φορά θα τον πω σωστά. Η χώρα μου είναι καλή, γλυκιά και ελεύθερη. Και φάλσα και λάθος. Και τώρα ένα καρτούν για όλους τους φίλους των σπορ. Α, ο φύλαθλος, υπερήφανος, πάντοτε πιστός, η κινητήριος δύναμη κάθε αθλητικής δραστηριότητας. Προσέξτε την ηρωική πατούσα, το στιβαρό πόδι, το υπερήφανο στήθος, το... Τι έχουμε εδώ? Τσίπλα! Ο σωστός φύλαθλος δεν κοιμάται ποτέ μπροστά στην τηλεόραση. Πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά του παιχνιδιού. Ναι, ενώνει τη φωνή του με τις φωνές του πλήθους. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Με αέρα και βροχή. Να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη. Λοιπόν, θα το κάνω. Θα γίνω ο καλύτερος φύλαθλος του κόσμου. Ο σωστός εξοπλισμός. Πριν μπει στο γήπεδο ο φύλαθλος, πρέπει να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Τη σημαία της ομάδας και ένα βιβλίο για αυτόγραφα και ένα καπέλο του baseball και ένα ρόπαλο του baseball και ένα πρόγραμμα και φρουφρού και παιχνίδια, πλαστικό χέρι, ράδιο, τηλεόραση, μικρό τίμωνο, μεγάλο τίμωνο, παιδιά και φυσικά την πιστή σύντροφο κάθε φύλαθλου, την κόρνα. Λοιπόν, είπαμε, σημαία, βιβλίο, καπέλο, ρόπαλο, φρουφρού, παιχνίδια, μπάντι, πρόγραμμα, ράδιο, τηλεόραση, τίμπανα και ψησταριά. Η σωστή θέση. Ο σωστός φύλαθλος απαιτεί μόνο τις καλύτερες θέσεις. Το τρίξιμο του ρόπαλου, ο υδρότας των αθλητών, ο φύλαθλος πρέπει να ζει το παιχνίδι από κοντά.
Τέλεια! Μάθετε την ομάδα σας. Ο σωστός φίλαθλος γνωρίζει τα πάντα για την ομάδα του. Είμαι σίγουρος ότι ο φίλος μας ξέρει την ομάδα του τους λύκους πιο καλά και από τη χούφτα του. Εννοείται. Είναι καλύτερα τους λύκους του 70. Με τον Μπαλούμπο πρώτο σκόρε. Με ποιο? Είμαι το Λεμάστερ φουνταριστό. Και ποσοστό έχει Μαγγίλ. 3,5, 3,2, πόσες επιθέσεις, 203, 205, ποιος παίζει back half, ποιος παίζει center back και ποιος παίζει center four. Ποιος δίκαι στο MVP, ποιος δίκαι στο BBC, ποιος δίκαι στο CNN, ποιος δίκαι στο CNI, ποιος δίκαι στο CC. Ο φίλαθλος ανεφοδιάζεται. Για να έχει δυνάμεις ο φίλαθλος χρειάζεται τροφή. Στο baseball αυτό σημαίνει φιστίκια. Παιδί! Κάτσε καλά! Και hot dog. Και ένα αναψυκτικό για να χωνέψει εύκολα. Ακόμα πεινάω. Το παιχνίδι αρχίζει. Προσέξτε την εφευρετικότητα του σωστού φίλαθλου. Τους απίθανους τρόπους που σκαρφίζεται για να ενισχύσει την ομάδα του. Περιμένετε με! Συγγνώμη, να περάσω, συγγνώμη, να περάσω, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Ω, συγγνώμη. Τι ήθελα να λέει. Δείτε του! Αυτό! Φεύγεις κιόλας? Είναι ζόρικο να είσαι φίλαθλος! Παρέντουμε! Δεν είχα σκοπό να σου το πω, αλλά υπάρχει πιο απλός τρόπος. Θες να γνωρίσεις άμεση επιτυχία να γίνεις ένας φίλαθλος γνωστός σε όλο τον κόσμο? Ναι! Πιάσε τότε την μπάλα! Πιάνοντας την μπάλα! Πρόσεξε, η μπάλα! Έρχεται! Ετοιμάσου! Αυτός είσαι! Πόπο! Την έπιασα! Ο σωστός φίλαθλος. Οι περισσότεροι θεατές φεύγουν πολύ πριν τελειώσει το παιχνίδι. Μα ο σωστός φίλαθλος περιμένει ως το τέλος. Αποτελεί υπόδειγμα αφοσίωσης. Ε, διατητή, πως χρήσε έτσι, που λυμμένε παλιό. Θα κατέβω κάτω και δώσε. Δεν έχω να σου πω, κυρίως. Ο ζερβοκουτάλας Τζο παίρνει θέση για τους λύκους. Ο αγώνας έχει δρόμο ακόμα. Και πάει την μπάλα. Φεύγει, φεύγει. Αυτό είναι. Πιάστη, πιάστη. Τι κάνεσαι, μωρέ, πιάστη μπάλα. Αποβάλλεσαι παρεμβολή, θεατή! Αποβλήθηκες, εδώ που τα άλλα ζω! Έτσι ο φίλαθλος στηρίζει την ομάδα του με όλη τη δύναμη που του έχει απομείνει. Χαμογέλα, τουλάχιστον κράτησες την μπάλα. Boing! Ο εθνικός μας είναι Ντούντα, Ντούντα. Ο εθνικός μας είναι ο Ντούντα Ντέι. Γκούφι, ο εθνικός μας ύμνος δεν είναι αυτός.
Εντάξει, πάμε τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο για να παρακολουθήσουμε τον Ηρακλή. Όπως είπαμε, Ντόναλντ, θα είσαι καλός φίλαθλος, ε! Και δεν θέλω νεύρα! Και τώρα, ας αρχίσουν οι αγώνες! Είναι ώρα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γύρου! Καλώς ήρθατε, φίλοι! Το πρωταγώνισμα είναι η σφαιροβολία! Ο Ηρακλής ετοιμάζεται και ρίχνει! Σταθείτε! Πρόκειται για νέο παγκόσμιο ρεκόρ! Έκανε τον γύρο του κόσμου 50.000 χιλιόμετρα! Φαίνεται πως έκανε ρεκόρ και ο Ντόναλντ! 10 πόντι, το μεγαλύτερο καρούμπαλο, φοβερό, ε! Όπως κάθε σωστός συμπαίκτης, ο Ντόναλντ είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει! Νάτος! Πανέτοιμος να δώσει στον Ηρακλή μία χείρα βοηθείας! Και σήμερα ο Ηρακλής κερδίζει την ύψιστη τιμή! Την πρώτη θέση! Ενώ ο Ντόναλντ παίρνει οι πρώτες βοήθειες. Αυτό θα πει ευγενής άμυλα. Δώστε ένα γκου! Δώστε ένα ι! Δώστε ένα γκου! Δώστε ένα φι! Δώστε ένα γκου! Δώστε ένα ουφι! Τι λέξη θα βγει? Γκουφι! Ή καλύτερα ένα καρτούν με τον Γκουφι! 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Πάνω, κάτω. Κάτω και πάνω. Και 1 και 2. Και 1 και 2. Πάνω, κάτω. Και τελειώσαμε, λαλά. Προσέξτε τη γρήγορη κίνηση των νιών. Δεν ήταν δύσκολο, έτσι? Εμπρός όμως, ας μη χασομεράμε. Συρέχουν τα ειδικά ελαττήρια για την πλάτη και τους ώμους. Είναι ιδανικά για την ανάπτυξη των ραχιαίων μειών. 1, 2, τέντομα! Λοιπόν, δεν άξιζε πραγματικά τον κόπο? Πόσο διαφορετικά νιώθουμε. Όχι κουρασμένοι, αλλά σωματικά και ψυχικά εξαντλημένοι. Κάποια από αυτά πρέπει να είναι ο εθνικός ύμνος. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Ποιας άλλο? Ο Σουζάνα, αγάπη μου γλυκιά. Oh, καμία σχέση. Εγώ δουλεύω στα τρένα. Όχι. Είμαι ροκάς, αγόρι μου. Καλά, ξέχνα το. Και τώρα, φίλοι των σπορ, δείτε το επιστημονικό δίλεπτο του καθηγητή Λούντβιγκ Φον Γκρέιφ. Γεια σας. Παρατηρήσατε ποτέ πόσο κουρασμένοι νιώθετε μετά από τη γυμναστική το παιχνίδι? Αυτό θα πει ξεζουμισμένο παπί. Εδώ αναλαμβάνω εγώ. Με το επαναστατικό και αναζωογονητικό συμπλήρωμα διατροφής του θείου Λούντβιγκ. Λοιπόν, αρχικά βάζουμε μέσα ένα σίδερο για βιταμίνες. Μετά προσθέτουμε ένα ρολόι, γιατί ο χρόνος τρέχει όταν περνάς καλά. Μετά λίγο πιπέρι για ευεξία, ένα φερμουάρ για τη φόρμα. Και τέλος το σούπερ μυστικό συστατικό, υγροτυφώνια. Έτσι το μείγμα μας θα αποκτήσει εκρηκτική γεύση. Ήρθε η ώρα να ζωντανέψουμε αυτό το παπί. Πιες όλο, ανιψιέ.
αυτή επιτυχία. Άλλος ένας ευτυχισμένος αθλητής χάρη στον αγαπημένο σας δόκτορα Λούντβιχ. Είναι απίστευτο. Ο Ντόναλτ δεν ευρίασε ούτε μια στιγμή. Πω πω, τι αφοσίωση. Ιαουιού! Και τώρα η Μουλάν σε μια επίδειξη πολεμικών τεχνών. Εδώ τελείωσε το αφιέρωμα στα σπορ. Αλλά πριν κλείσουμε, θα ήθελα να τιμήσω κάποιον που πρόσφερε πάρα πολλά στον αθλητισμό σήμερα. Το φίλα μου, τον Ντόναλτ! Ορίστε, φίλε! Η γυμναστική για τη λέσχη του Μάους ήταν μια προσφορά του Φιλοκτήτη. Γίνε απολαπάς παιδαράς σε 12 εβδομάδες. Ατομικά προγράμματα γύμνασης, ψυχολογική υποστήριξη και επιστροφή των χρημάτων σου αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Μην ξεχνάς, σημασία δεν έχει η νίκη, αλλά η συμμετοχή. Αν παλέψεις με τη λεραία ίδρα, χρήματα δεν επιστρέφονται. Τα λέμε, παιδες! Το βρήκα, ο εθνικός ύμνος. Ω, λα, λα, λα.